είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Πολύ χαρούμενοι, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης. Τον έχω δει αρκετά στο θέατρο, είναι σπουδαίος ηθοποιός. Λοιπόν, είναι η φωνή του Μέγκα. Και είναι ωραίος. Και είναι γλυκός άνθρωπος, ναι. Και ψηλός. Και έχει ένα χιούμορ. Πολύ. Χρήστος Ημαρδάνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε. Ευχαριστώ. Καλώς τον έρθει. Έλα, Χρήστο. Κάτσε. Καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Τι κάνεις? Καλά. Ε? Καλά. Πόσα χρόνια είσαι φωνή του Μέγκα, ρε Χρήστο? Από το 93. Σωστά, 19 χρόνια. Όχι 9, 19. Ναι. 19 χρόνια. Είναι απίστευτο. Ναι. Σε όλα τα τρέιλερ είναι η φωνή του. Πώς επιλέγεις? Δεν θα τον έχετε προλάβει εσύ τον Θανάση τον Δούκα. Όχι. Ήταν στα τρέιλερ, εκεί που είναι τώρα ο Φραγκίσκος Φαντόπουλος, ήταν ναι, ναι. Προϊστάμενος στα τρέιλερ. Ζήταγε μια φωνή ανδρική, ήταν τότε η Σάντρα Ψαρουδάκη η γυναικεία φωνή του Μέγκα, mm-hmm. που ήμασταν μαζί στη διαφήμιση και με σύστησε, με δοκίμασε και μου άλλαξε τη ζωή. Μου άλλαξε τη ζωή. Γιατί? Μου άλλαξε τη ζωή γιατί εγώ είχα αρχίσει να κάνω διαφημιστικά τότε, ναι. ήδη, αλλά η παρουσία μου στο Μέγκα με εκτόξευσε. Μου άλλαξε τη ζωή οικονομικά, βλέπω. Ναι, 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 ναι. Γιατί κάνεις πολλά διαφημιστικά παράλληλα, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Μα είναι πολύ χαρακτηριστική. Έχεις κάνει, δηλαδή, τη φωνή αυτή την έχεις, αυτό το βροντόδες και το καθαρό, το έχεις από μικρός. Γιατί λένε ότι τη φωνή δεν αλλάζει στον άνθρωπο. Μικρός δεν μίλαγα. Μετά, όταν άρχισα να μιλάω στα 2-3. Όταν λες, δεν μίλαγες. Μικρός δεν μίλαγα. Ρε παιδί μου, ενώ. Δεν εννοώ στην κοιλιά της μάνας σου. Εννοώ, ρε παιδί μου, που παιδί. Πρέπει να είχα. Τώρα δεν θυμάμαι πώς ήταν η φωνή μου, ξέρω, 9 ή 10 χρόνια, αλλά ας πούμε και στο δημοτικό, ναι. Με βάζανε ένα παγγέλο, έπαιζα διάφορα θεατρικά. Πρέπει να είχε κάτι η φωνή μου. Πού γεννήθηκες, Χριστό? Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Α, στην Αίγυπτο, Ναι. Και πότε ήρθες? Ήρθα 6 χρονών. 7-6 χρονών. Από Έλληνες γονείς. Από Έλληνες γονείς που είχαν γεννηθεί εκεί. Οι οποίοι ήταν εκεί. Γεννήθηκαν εκεί, αλλά οι γονείς τους είχαν πάει μισή από την Ικαρία. Τη μητέρα μου η πλευρά και του πατέρα μου. Ο πατέρα ήταν από τη Θεσσαλονίκη και η γιαγιά μου ήταν από την Κύπρο. Και εκεί ήταν έμποροι, τι είχαν? Όχι, εργαζόμενοι υπάλληλοι. Α, ναι. Καθένα και πάει για απλώ. Η γιαγιά μου, α πούμε, τη μητέρα μου, η μητέρα, είχε πάει γιατί ήθελε να πάει σχολείο και στην Ικαρία δεν μπορούσε να πάει σχολείο το 1920, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Και πήγε εκεί. Ο παππού μου ήταν μαραγκό. Και μιλάγατε ελληνικά εκεί? Ναι, ελληνικά. Αιγυπτιακά δεν ξέρεις δηλαδή καθόλου? Επειδή είχα πάει πρώτη δημοτικού και νηπιαγωγείο, είχα μάθει να γράφω λίγο και να μιλάω πολύ λίγο. Δύσκολη γλώσσα? Νομίζω ναι, αν θυμάμαι καλά, ναι. Mm. Και μετά έρχεσαι Ελλάδα, μετά έρχομαι και έρχεσαι Αθήνα. Και ερχόμαστε Αθήνα. Πασχολείο Αθήνα. Πασχολείο Αθήνα. Και το ψώνιο του θεάτρου πώς σου ήρθε, του ηθοποιού, ας πούμε? Προσπαθώ να καταλάβω αν διακατέχομαι από αυτό το μικρόβιο, από αυτό το ψώνιο. Ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Το λέω με την καλή έννοια, γιατί ναι. για να κάνεις τη δουλειά αυτή, ρε παιδί μου, που εκτίθεσαι, ναι. πρέπει να έχεις ένα ψώνιο με την καλή έννοια μέσα σου. Ναι, δεν παρεξηγήθηκα. Προσπαθώ να καταλάβω αν έχω αυτό το μικρόβιο ή αν με οδήγησαν οι περιστάσεις και κυρίως επειδή μου τεμπέλης. Δηλαδή, ξέρω ότι στην κρίσιμη στιγμή που όλοι αποφασίζουν τι θα γίνει όταν μεγαλώσουν και που πρέπει να διαβάσεις πολύ ή να πας σε φροντιστήρια ή να σπουδάσεις ή να επιλέξεις, εγώ ήμουν πολύ τεμπέλης και πολύ κακός με αυτή στο γυμνάσιο. Α, ναι. Πολύ κακός. Πολύ. Αδιάφορος. Δεν αδιάφορος και τα μαθήματα καθόλου. Καθόλου. Δεν είχες άγχος για το τι θα κάνεις? Κανένα άγχος για το τι θα κάνω. Οικονομικά ήσασταν καλά? Καθόλου. Όχι καθόλου. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία σιγουριά που να μου επιτρέπει να έχω άγχος. Αλλά δεν είχα κανένα άγχος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αγαπούσα βεβαίως το θέατρο και αυτό ήταν οι γονείς μου. Mm-hmm. Γιατί με πηγαίνανε από μικρό, γιατί είχαν μια φινέτσα σαν άνθρωποι, είχαν τέτοιες αγωνίες, mm-hmm. τέλος πάντων. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να έχω γίνει αρχαιολόγος, ας πούμε εγώ. Τώρα το λες. Το έλεγα πάντα. Α, το έλεγες. Αλλά τότε για να πάω σε αυτή την κατεύθυνση έπρεπε να έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο που δεν είχα κάνει και δεν προβλέπεται να μπορώ να κάνω κι εγώ. Άρα πώς στράφηκες στο... Κάποια στιγμή τώρα γύρω στα 16 εκεί άρχισε να εμφανίζεται αυτό το ψώνιο έντονο, ας πούμε, να πηγαίνω πολύ συχνά στο θέατρο, να προσπαθώ να οργανώσω κάτι με φοιτές να κάνουμε έτσι λίγο καμιά παράσταση, ναι. που δεν μπορούσε να γίνει. Και μετά πολύ ανέτοιμος πήγα να δώσω στο Εθνικό και βεβαίως πολύ σωστά κόπηκα και πήγα στη σχολή του Κατσέλη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είπε, γιατί είχα πάρει τηλέφωνο στη σχολή του Κατσέλη να μάθω τι γίνεται.
Και είχα πει ότι δεν πέρασε το εθνικό. Μάλλον θα το ξέρε, γιατί όσοι αποτύχαναν στο εθνικό, πηγαίναν μετά στο πηγαίνανε στις επόμενες σχολές. Που ήταν ο Κατσέλης, νομίζω, η πιο σημαντική. Μετά το θέατρο τέχνης, βέβαια. Ο οποίος μου είπε, σε διώξανε ξανά από το εθνικό. Λέω, ναι, δεν με πήραν. Μπα, λέμε, τη φωνή δεν σε πήραν. Θα είσαι πολύ αγκούρι. Ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα του λόγια. Έτσι σου είπε. Ναι, ναι. Και πήγα εκεί και. Μάλλον δεν τον έκανα να πιστέψει το αντίθετο γρήγορα. Γιατί ξέρεις τι έχω εγώ σαν ηθοποιός. Δεν έχω την ταχύτητα που ίσως ζητιέται. Δηλαδή δεν μπορώ να αποδείξω πολύ γρήγορα τι μπορώ να κάνω. Α, ναι. Αν μπορώ να κάνω κάτι. Έτσι δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά ό,τι τι μπορώ να κάνω παίρνει καιρό να το αποδείξω. Δηλαδή και σε μια παράσταση αργεί να πάρεις μπρος, ας πούμε. Ναι. Και στις πρόβες αργώ να πάρω μπρος. Α, ναι. Πρέπει να είσαι λίγο σκληρός με τον εαυτό σου. Λες ότι ήμουνα κακός μαθητής. Ήμουνα τεμπέλης. Να σου πω το πολιτήριο. Δεν ήξερα τι θέλω να πόσο, κάνω. Πόσο, 12. Δεν πέρασε σε κάτι πλάκα τώρα. Τι? Είχες 12 πολιτήριο. Υπάρχει 12 πολιτήριο. Γιατί δεν υπάρχει. Πάνω από 10 υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή σε μισά μαθήματα σου κάτω από τη βάση. Όχι. Άμα είσαι κάτι βάση, μένει. Έχω μείνει και μεταξύ 4 ένα καλοκαίρι. Σε ποιο μάθημα. Κοίτα καρά. Βάλαν και τα γαλλικά γιατί έπρεπε να συνοδεύεται από κάτι, αλλά. Κυρίως μαθηματικά. Εγώ τριγωνομετρία θυμάμαι σε κάποιες εξετάσεις του Φλεβάρι, στα μισά του χρόνου, που μπήκα στην τάξη στα διαγωνίσματα και μπήκε ο μαθηματικός βεβαίως να δώσει τα θέματα τριγωνομετρίας και ρώτησε ένα μαθητή μου, τον Μανολάκη. Ο Μανολάκη, τι μπαίνει ο Κοροπούλης να δώσει, να δώσει τα θέματα. Λέει, γιατί έχουμε τριγωνομετρία. Λέω και τριγωνομετρία είναι σαν μαθηματικά. Στους 6 μήνες, το Φλεβάρι ρώτησα. Δηλαδή, τι κοιμόσουνα. Τι, γιατί. Αυτό είναι πολύ βασικό, βρε παιδί μου. Δεν είναι αν έχω διαβάσει. Ναι, όχι, δεν ήμουν παρόν, έκανα πολλές κοπάνες. Τι, ταξίδευε το μυαλό σου, τι. Ταξίδευε το μυαλό μου, ταξίδευε και το σώμα μου, έκανα πολλές κοπάνες. Όχι μόνο το μυαλό μου. Όταν ανακάλυψα την κοπάνα, ακόμα ο εφιάλτης μου είναι ότι δεν θα πάρω πολιτήριο ποτέ. Πιστεύεις. Οι παιδιά είναι πολλοί που βλέπουν όνειρα με τον ύπνο, στον ύπνο με το σχολείο, ότι δεν θα πάρουν πολιτήριο και τα λοιπά, ότι κόπηκαν, ότι αύριο έχουν να ξυπνήσουν. Εγώ μια φορά, συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση. Είχαμε δώσει μαθηματικά, εφιάλτης δεν έχεις, πιο εφιάλτης στα μαθηματικά. Δίνω εξετάσεις και την επόμενη ξύπνησα και πήγα στη μαμά μου, ενώ κοιμότανε και μου είπε ότι μέσα στον ύπνο μου, πρώτη φορά υπνοπάτσα. Και τη λέω, και το ξέρεις ότι. Και άρχισα να της λέω ασκήσεις μαθηματικών. Με ύφος όμως, ότι κυρία μου, ποια νομίζεις ότι. Και μετά πήγα ξανακοιμήθηκα. Ωραία. Ήθελα να το μοιραστώ. Ο ψυχολόγος τι λέει. Είχατε πλαστικό όμως πριν. Είναι πλαστικό, ναι. Άλλη ειδικότητα. Συνάδελφος. Εσύ έτσι όπως τα λες όμως, εγώ έχω την εντύπωση ότι σαν άνθρωπος κάνεις πολύ σκληρή κριτική στον εαυτό σου. Μπορεί. Τώρα βέβαια εγώ ήμουν ο ψυχολόγος σας, έτσι. Ο ψυχαναλυτής σας. Αλλά γίνεται εσείς, ευχαρίστω. Μπορεί. Δηλαδή, το ξέρεις ότι είσαι καλός ηθοποιός. Όχι. Δεν το ξέρεις. Όχι. Τι πιστεύεις. Πιστεύω ότι, κοίταξε, γενικά το, αυτό το, αν είναι επάγγελμα τέλος πάντων, αυτό το πεδίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Μπορεί ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, να μην έχει εντυπωσιάσει ποτέ κανέναν στον χώρο αυτό του θεάτρου και ξαφνικά με έναν ρόλο να κουμπώσει τόσο καλά ή με έναν σκηνοθέτη να κουμπώσει τόσο καλά, όπως εγώ πέρσι με τον Πέτρο, θα το πούμε μετά λίγο, και να λάμψει. Και εκεί που δεν τον ήξερε κανείς ή δεν του έδινε κανείς σημασία, σε ένα ρόλο. Ποιος είναι αυτός που ο ρόλος που σε εκτόξευσε ή σε έβαλε γερά μέσα στο. Εκτόξευσε τώρα, δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω. Σε έβαλε γερά μέσα στο χώρο, ρε παιδί μου. Έχω νιώσει δύο φορές καλά στο Σανίδη. Καλά, με ποια έννοια. Δηλαδή, ξέρεις, όταν φτάνει η στιγμή της υπόκλησης και του φινάλε, είναι πολύ σημαντική. Ή βγαίνει με πολύ καμάρι και πολύ περήφανο για αυτό που έκανε, ή βγαίνει, εγώ τουλάχιστον. Με απίστευτη συστολή και σχεδόν ντροπή. Αλήθεια λες. Εγώ. Πότε δύο φορές δύο φορές πολύ καλά, ναι, λοιπόν. Ήταν η μία πέρσι με τον Πέτρο τον Φιλιππίδη, σκηνοθέτη, στη Μαύρη Κομμωδία του Σάφερ, στο θέατρο Μουσούρι. Είχαμε κάνει και τη μετάφραση μαζί. Και άλλη μια φορά πριν αρκετά χρόνια, 7-8 χρόνια θυμάμαι, στο θέατρο Άνεσης με την Πέμπη τη Ζούνη, η Μαργαρίτα Γκοτιέ ταξιδεύει απόψε. Στη σκηνοθεσία του Ντόνι Καλογρίδη. Περάσει όμορφα. Εγώ σε έχω δει στις τρεις τελευταίες σου δουλειές. Έχει τύχει. Στις τρεις. Ναι, βέβαια. Και στη Μαύρη Κομμωδία. Α, ναι. Και στην Ειρήνη το καλοκαίρι. Και τώρα στο Music. Στην Επιθεώρηση. Στον Πέτρο, με τον οποίο έχουμε πολύ έτσι, καλή και ζεστή σχέση, του έχω πει ότι και το καλοκαίρι του το είχα πει και πέρσι ότι μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Δηλαδή και τώρα με τον Μανώλη που το συζητάγαμε για την Επιθεώρηση, από αυτού που για μένα το ξεχώρισε πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει ένα δικό σου στυλ, ρε παιδί μου, που είναι λίγο μοναδικό. Πέσει με ένα αγγλικό.
στυλ, αυτό το χιούμορ που το λες. Σου φύγει ένα φύπη να πει φλέγμα. Φλέγμα, ναι. Έχεις ένα αγγλικό φλέγμα. Δηλαδή είσαι του στυλ που θα πεις την πλάκα χωρίς να γελάσεις εσύ. Ναι. Θα είσαι. Αυτό μην το ρίξει. Το πρόσωπο θα... Είμαι λίγο χάχα στη σκηνή. Ναι. Πιο, είσαι λίγο βαρύς όμως. Δηλαδή, και ναι. Επειδή το στυλ σου δεν είναι του κλασικού. Δηλαδή, τώρα τι θέλω να πω, ίσως λέω χατζομάρτυρα. Βγαίνει ο Τσαλταμπάσης που είναι λίγο πιο παιχνιδιάρης και θα κάνει την τσαχπινιά και θα γελάσεις και με το σώμα του. Ναι. Εσένα το σώμα σου είναι ένα ψηλό, αντροπρεπές σώμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίξει. Άρα εσύ παίζεις με ένα φλέγμα, όπως παίζει ο Μπέζος, ξέρω εγώ, ας πούμε κάπως. Μεγάλη μου τιμή με αυτή τη σύγκριση. Ναι, ενώ στο. Ναι, κατάλαβες πώς θέλω να το πω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Για το φλέγμα, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι έχω αυτό το εγγλέζικο πράγμα. Το οποίο είναι στυλ σου αυτό, δηλαδή ναι. Είναι copyright, δεν το έχουν πολύ αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια είναι στο ποιος δεν πρέπει να είναι κάθε φορά διαφορετικός. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό είναι προσόν. Κοίταξε, να δει, πολλοί ηθοποιοί επαναπαύονται. Τώρα μην κάνουμε πολύ εξειδικευμένη κουβέντα, αλλά ναι. Το λέγαμε και με τον Σκοπελίτη προχθές. Πολλοί ηθοποιοί επαναπαύονται, βρίσκουν μια μανιέρα ναι. Η οποία τους χαρακτηρίζει κιόλας. Παίζουν πάνω σε αυτή, είτε κάνουν κωμωδία είτε δράμα και επαναπαύονται και πάνω με αυτό. Ναι. Κάποιοι άλλοι την ψάχνουν περισσότερο τη δουλειά. Εσύ. Εγώ ποιο. Εσύ τι μα κοιτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοίταξε, στο θέατρο ειδικά το πάνε είναι ο σκηνοθέτη. Είναι ο σκηνοθέτη. Ναι, είναι η ευκαιρία που θα σου δώσει, ο χώρο που θα σου δώσει να ανασάνει. Το πόσο θα σε υποψιάσει σε μερικά πράγματα. Γενικά σου δόθηκαν ευκαιρίες ή άργησαν να έρθουν. Άργησαν να έρθουν γιατί ήμουν μεγάλος άνθρωπος. Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκα. Υπήρξε ένα διάστημα που δεν ψαχνόμουν καθόλου γιατί είχα κακώς επαναπαυθεί με τα διαφημιστικά και με την άνεση εκείνη που σου δίνουν. Και δεν ψαχνόμουν. Και μετά. Γιατί ήταν η βαρεμάρα του σχολείου, τώρα ακολούθησε και μετά. Πώς? Η βαρεμάρα του σχολείου σε ακολούθησε και μετά, δηλαδή. Όχι, δεν ήταν μετά βαρεμάρα. Δεν είχα ποτέ μου άνεση οικονομική, ούτε ήμουν από ένα σπίτι με λεφτά. Κάποια στιγμή βρέθηκα με λεφτά και τα χαιρόμουν και τα ξόδευα με πολύ άνεση και με πολύ οργάνωση. Σε τι πράγμα ξόδευες τα λεφτά σου? Ταξίδια. Ταξίδια. Κυρίως ταξίδια. Έχεις κάνει ταξίδια πολλά. Πολλά, πάρα. Το πιο περίεργο, ωραίο, έτσι. Έχω κάνει πάρα πολλά. Εντάξει, ήμουν 5 χρόνια υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας και είχα και τζαμπεστήρια πριν το θέατρο αυτό. Αλλά... Ήσουν φροντιστής, ήσουν τι ήσουν. Τα τελευταία, ναι, και στην British Airways. Mm-hmm. Ναι. Έχω κάνει πολλά ταξίδια, πολλά. Ένα πολύ εντυπωσιακό ήταν, είχα πάει με τον... Φροντιστής είναι αεροσυνοδός, ναι. Άντρας ναι. Όμως, φροντιστής λέγεται. Έχω κάνει με τον υπερσιβηρικό από το Λένιγκατ στο Ιρκούτσκ. Φοβερό. Έχω πάει στο Μεξικό, έχω πάει στην Αργεντινή. Το πιο ωραίο ταξίδι σου ποιο είναι, δηλαδή, μια χώρα ή ένα λαό. Δεν γελάνε με το. Ένα λαό που σε έχει. Μιλά κινέζικα στη Φέη, αλλά δεν πειράζει. Ένα ταξίδι που σε έχει εντυπωσιάσει πολύ, ένα προορισμό. Με έχει εντυπωσιάσει η Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση. Επί Σοβιετική Ένωση, ναι. Και επειδή έχω ξαναπάει μετά, έχω πάθει και μεγάλη στεναχώρητη κατάθλιψη από αυτό που έγινε εκεί. Πε μου κάτι, επειδή μου έλεγε για ηθοποιού πριν. Ποιου Έλληνε, το οποίο δεν θα σου πω να το κάνει top 3 ή top 5 που το κάνουμε συνήθω, ναι. Θα σου ζητήσω να μου πει ποιοι Έλληνε ηθοποιοί σε εντυπωσιάζουν με το παίξιμό του. Πού έχει παίξει μαζί του ή που του έχει δει και δεν έχει παίξει, α πούμε, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο κινηματογράφο. Πολύ. Βέβαια θα είμαι άδικο γιατί. Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Το γεγονό ότι τώρα τα τελευταία χρόνια δουλεύω ευτυχώ στο θέατρο, δεν παρακολουθώ παραστάσει και επειδή είμαι και λίγο. Κατεστραμμένος από την Αμερικανιά και την εμπορικότητα των πραγμάτων, ομολογώ, δεν παρακολουθώ όλους αυτούς τους off-Broadway θειάσους με τους νέους ηθοποιούς. Ακούω ονόματα που αναφέρονται συχνά από συναδέλφους μου και δεν μπορώ να κάνω εικόνα καν. Ποιοι είναι? Ναι, και θα τους αδικήσω γιατί δεν τους ξέρω καν. Ναι, πες τα κλασικά ονόματα που τα ξέρει και ο κόσμος περισσότερο. Όχι, θα πω αυτούς που εγώ έχω, από τους οποίους έχω εντυπωσιαστεί. Εντάξει, σαφώς είναι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης που είναι ένας εξαιρετικός κωμικός, αλλά όχι μόνο κωμικός ηθοποιός. Τον είχα δει στον Μπακαλόκατο και η συχνότητα με την οποία έκλαιγα, συγκινιόμουν και γελούσα, είχε χρόνια να μου συμβεί στο θέατρο. Στο Χαρόλ και Μότ, στην Ειρήνη που έπαιζα δίπλα του και έμενα. Έμενα κάθε βράδυ. Και από την κατάθεση. Δεν είναι μόνο. Γιατί μπορεί να σου είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά όταν βλέπεις την κατάθεση της ψυχής και όχι μόνο της ψυχής και του σώματος πολλές φορές ενός ανθρώπου, εντυπωσιάζεσαι. Έτσι.